Στο θέμα της πανδημίας θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο της Κομωτινής, ο Ζησμανόγλιο, τον κύριο Γιώργο Πατλάκα. Καλησπέρα, κύριε Πατλάκα. Καλησπέρα σας. Τώρα θα μου πείτε γιατί μιλάμε ή θα πούν τηλεθεατές με την Κομωτινή, αλλά συνδέεται άμεσα αυτή η συζήτησή μας, ό,τι έχει να κάνει και με την Αλεξανδρούπολη, αλλά γενικότερα και με την περιφέρειά μας, καθώς τα κρούσματα σε κάποιες περιοχές αυξάνονται ιδιαίτερα και αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο το οποίο δέχεται τα περιστατικά αυτά είναι μόνο το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι από τον αριθμό των περιστατικών πρόβλημα αντιμετωπίζεται και εσείς, καθώς δεν μπορούν αυτά τα περιστατικά να απορροφηθούν, να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Όντως υπάρχει μια αυξημένη πίεση και σε εμάς, όπως και όλη την περιφέρεια. Εμείς βεβαίως προσπαθούμε βάσει οδηγιών που δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα την κλινική. Και στέλνουμε τα περιστατικά στην Αλεξανδρούπολη. Το τελευταίο διάστημα η Αλεξανδρούπολη ενδεχομένως δέχεται μεγάλη πίεση και γι' αυτό το λόγο μπορεί να μας ζητήσει την έξοδο. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι τα περιστατικά να τα κρατούμε περισσότερες μέρες, γιατί μέχρι τώρα μόλις έμεινε η διάγνωση, το στέλνουμε Αλεξανδρούπολη. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο και προσπαθούμε αυτό το πράγμα όλο να το χειριστούμε κι εμείς σε συνεννόηση μαζί τους. Τα κρατούμε μία, δύο μέρες, τρεις μέρες περισσότερο και έτσι θα κάνουμε μέχρι να πάρουμε εντολή ενδεχομένως να αναπτύξουμε και τη δικιά μας κλινική για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Άλλωστε, κατά τη διάρκεια του χειμώνα υπήρχε κλινική, λειτουργούσε κλινική COVID στο νοσοκομείο. Βεβαίως, και μάλιστα είχαμε και πολλά περιστατικά. Mm-hmm. Είχαμε 30-40 περιστατικά. Νοσηλευόμενος δηλαδή. Ναι. Τότε πόσες μέρες έχει που έχει αρχίσει να πιέζει το σύστημα υγείας στην Αλεξανδρούπολη? Αυτό γίνεται τις τελευταίες 3-4 μέρες. Η Αλεξανδρούπολη φαίνεται ότι είναι πιεσμένη. Δεν μας εξυπηρετεί άμεσα γιατί προφανώς δεν μπορεί. Και προσπαθούμε κι εμείς όσο μπορούμε σε αυτή την κατάσταση να βοηθήσουμε για να μην τους φορτώσουμε πλέον περιστατικά. Άρα σίγουρα μιλάμε για κάποια περιστατικά, κύριε Πατλάκα, τα οποία είναι πιο ελαφριάς νόσησης, έτσι, όταν κάποιο είναι σίγουρα πιο βαριά. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, εκεί όπου κάποιες κλίνες που πιθανόν να είναι ελεύθερες, αφήνονται κενές μόνο για τέτοιες περιπτώσεις αυτή τη στιγμή. Προς το παρόν, τα περιστατικά που έχουμε εμείς, φυσικά μπαίνουν μέσα τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας, τα άλλα τα στέλνουμε στο σπίτι με παρακολούθηση, mm-hmm. αλλά αυτά που χρήζουν νοσηλείας, εφόσον μπορούν να μας τα πάρουν, μας εξυπηρετούν εννοείται εδώ και καιρό, δεν είναι τωρινό. Αν δούμε ότι δεν μπορούν να μας εξυπηρετήσουν, είτε βαρύ είναι, είτε το κρατάμε εμείς μία-δύο μέρες περισσότερο, μέχρι να μπορέσουν ενδεχομένως οι άνθρωποι να μας εξυπηρετήσουν. Αυτή τη στιγμή πόσα κρούσματα νοσηλεύετε στο νοσοκομείο, πόσα άτομα κρούσματα? Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε δύο περιστατικά, γιατί στείλαμε ένα περιστατικό σήμερα νομίζω. Mm-hmm. Οπότε τα άλλα τα στέλνουμε στο σπίτι. Κρατάμε ορισμένως, τους κάνουμε εξιτήρια εμείς αν είναι πιο ήπια τα περιστατικά. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Ξέρετε, μπορεί σε μια ώρα να έρθουν 2-3 περιστατικά ή μπορεί σε μία-δύο μέρες να βάζεις μόνο ένα περιστατικό μέσα. Είναι μια δυναμική κατάσταση, γι' αυτό και δεν μπορείς να την αξιολογήσεις πολύ καλά ούτε κεντρικά μέσω ΔΥΠΕ, ούτε μέσω Αλεξανδρούπολης, γιατί ανάλογα τι πίεση θα έχουμε εκείνες τις ώρες, εκείνη τη μέρα, είναι μια περίπλοκη κατάσταση. Απλώς προσπαθούμε μέσα σε αυτά τα πράγματα, στην κατάσταση καινούργια, η οποία είναι επιβαρημένη, να λειτουργήσουμε. Εμείς περιμένουμε κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε και να λειτουργήσουμε τη μονάδα COVID που έχουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχετε ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα στον ομό Ροδόπης? Όχι. Mm-hmm. Δεν έχουμε. Ελέγχεται η κατάσταση. Αυτά και άλλα τόσα περιστατικά μπορούμε άνετα τώρα να τα διαχειριστούμε, να τα καθυστερήσουμε για να μην φορτώσουμε και την Αλεξανδρούπολη, αν δεν μπορεί. Οπότε, όχι, δεν υπάρχει μεγάλη πίεση. Αυτή τη στιγμή, επειδή το τελευταίο διάστημα ακούμε και γενικότερα ότι υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα σε νέους ανθρώπους, είναι αυτό το οποίο και εσείς καταγράφετε στο νομό Ροδόπης, κύριε Πατλάκα? Εντάξει, τα περιστατικά που νοσηλεύονται συνήθως είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Mm-hmm. Έχουμε πολύ λίγα νέα άτομα, γιατί οι ευπαθείς ομάδες είναι πάνω από τα 60. Δηλαδή, αυτοί που είναι 600.000 περίπου ανεμβολίαστε, αυτούς φοβόμαστε, γιατί αν τα περιστατικά επιβαρυνθούν ή κολλήσουν, αυτά κυρίως θα έρθουν για να νοσηλευτούν. Οι νέοι είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμοι, τουλάχιστον στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Μάλιστα. Εμβολιασμένους έχετε αρκετούς στην περιοχή? Πώς κινείται γενικότερα? Οι ανεμβολίαστοι είναι ένα ποσοστό γύρω στο 10% που το ξέρουμε. Πανελληνίως είναι αυτό το ποσοστό. Έτσι. Άρα οι περισσότεροι που νοσηλεύονται και χρήζουν βοήθεια από νοσοκομεία είναι ανεμβολίαστοι. Πάντως το θετικό είναι ότι μέχρι στιγμής είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση και στα δύο τα νοσοκομεία λόγω και αυτής της συνεργασίας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε δύο νομούς. Ο ένας από αύριο πλέον ξεκινούν τα μέτρα απαγόρευσης, ο νομός της Καβάλας και ο Εύρος, ο οποίος παρουσιάζει αυξημένα κρούσματα. Και σίγουρα όλα αυτά νομίζω ότι τουλάχιστον και εσείς τα βλέπετε, έχετε μια συνολική εικόνα προκειμένου να γίνει σωστή διαχείριση από τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Έτσι είναι και ευτυχώς έχουμε τους εμβολιασμούς, γιατί με αυτά τα περιστατικά συνολικά άλλες φορές είχαμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα, λειτουργούσαμε διαφορετικά υποπίεση. Τώρα ακόμα είναι μια κατάσταση η οποία ελέγχεται ως προς το ότι τα περιστατικά συνήθως δεν είναι τόσο βαριά, χρειάζονται λιγότερες νοσηλίες. Οπότε είναι μια κατάσταση η οποία πιστεύω και λόγω του εμβολιασμού ελέγχεται ακόμη. Θα δούμε τις επόμενες 10-15 μέρες τι θα γίνει και με το άνοιγμα των σχολείων, τι θα προσθεθεί επιπλέον σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί αναμένουμε μια αύξηση των περιστατικών. Είμαστε σε ένα οριακό επίπεδο, το οποίο πιστεύω ότι τις επόμενες 10-15 μέρες θα φανεί αν θα ανοίξουμε κι εμείς την κλινική COVID για να νοσηλεύσουμε επιπλέον περιστατικά, γιατί πιστεύω τότε η Αλεξανδρούπολη θα πιεστεί αρκετά. Και να έχετε αναστολές εργασίας, δηλαδή έχετε, μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα σε ένα ενδεχόμενο ανοίγματος εκ νέου πάλι της κλινικής COVID. Ναι, θα δημιουργήσουν πρόβλημα, αλλά έχουμε κανονίσει με διάφορους τρόπους. Έχουμε προγραμματίσει δηλαδή αυτή η κατάσταση να απορροφηθεί με δυσκολία μένα, αλλά θα λειτουργήσουμε. Δεν θα έχουμε πρόβλημα σοβαρό δυσλειτουργίας να αφήσουμε κλειστές κλινικές ή να αφήσουμε τον κόσμο να υποφέρει. Η κατάσταση δύσκολα μένει, αλλά λύνεται. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πατλάκη, και μακάρι να μείνουμε σε αυτή την ελεγχόμενη κατάσταση. Καλό βράδυ να έχετε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καληνύχτα. Να είστε καλά.